Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλή σας μέρα. Ένα σχόλιο για την κατάκτηση του Conference Cup από τον Ολυμπιακό. Αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, είχατε περάσει από τις ακαδημίες και τους νέους, έτσι. Ναι, ναι, και από την πρώτη ομάδα. Και από την πρώτη ομάδα, βέβαια. Ολυμπιακό, χωρίς να έχω συμμετοχή, βέβαια. Ναι, ήμουν 7 χρόνια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, μιλάμε για ένα άθλο που σημαίνει πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας μας, δηλαδή κάποια ελληνική ομάδα να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, και ας μην είναι ο κορυφαίος ευρωπαϊκός τίτλος, δεν χάνει τη σημασία του. Βέβαια. Αλλά αξίζουν και συγχαρητήρια και στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, η οποία σαν outsider κατάφερε και κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Και είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλος άθλος, γιατί αν θυμόμαστε καλά την περσίνη σεζόν ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 17ο. Ναι, βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι ήτανε το μεγάλο comeback. Ναι, από τις τελευταίες θέσεις, δηλαδή να κατακτήσεις την πρώτη θέση. Βέβαια. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Για να σας ρωτήσω, γιατί ένας ποδοσφαιριστής κατεβαίνει υποψήφιος, και το ρωτώ γιατί έχουμε συνηθίσει τους ποδοσφαιριστές, τους ανθρώπους του αθλητισμού γενικότερα, έτσι να είναι λίγο, δεν θα λέγα πολιτικ, αλλά θα λέγα λίγο μαζεμένοι απέναντι στη μάχημη πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι και μια νίκη του Κομμουνιστικού Κόμματος, αν θέλετε, γιατί μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να παράξει πρωτοπόρους. Από εκεί και πέρα, γιατί ένας αθλητής μπαίνει στην μάχη την πολιτική. Είναι οι διμέρες πάρα πολύ δύσκολες που ζει ο ελληνικός λαός και οι αθλητές. Οι αθλητές, μην ξεχνάμε, δηλαδή ο αθλητισμός γενικότερα και ο επαγγελματικός κάτω από την Α' Εθνική, αλλά και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στη χώρα μας, είναι πλήρως εξαθλειωμένος. Δηλαδή είμαστε η νούμερο ένα χώρα ποσοστιαία, όχι σε απόλυτο νούμερο, σε οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές. Η νούμερο ένα παγκόσμια. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι και η ανάγκη, υπάρχει μάλλον η ανάγκη να βγουν μπροστά οι αθλητές, να διεκδικήσουν, να ακουστούν. Αυτό που λέτε συμβαίνει στις μικρότερες κατηγορίες, φαντάζομαι. Και στις μικρότερες, αλλά και στην Α' Εθνική έχουν υπάρξει περιστατικά. Πιο παλιά δηλαδή έχουν πτωχεύσει ομάδες, οι οποίες οι εργαζόμενοι, αλλά και οι ποδοσφαιριστές, ενώ οι εργαζόμενοι, οι φροντιστές, στα γραφεία. Αυτό που λέγεται staff της ομάδας. Σωστά. Αλλά και οι ποδοσφαιριστές έχουν χάσει πάρα πολύ μεγάλα ποσά δουλευμένων. Και πείτε μου κάτι, γιατί επιλέγετε να είστε υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα? Γιατί είναι το μόνο το οποίο μπορεί να αναδείξει τα προβλήματα που ζει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι αθλητές, όλοι τέλος πάντων, και είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει δοκιμαστεί. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δοκιμαστεί. Δεν τους έχουμε δοκιμάσει. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, ο Βελόπουλος πιο παλιά, Κωνσταντοπούλου, όλοι έχουν δοκιμαστεί. Με τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Και τώρα τι έρχονται να μας πούν, μας υπόσχονται κάτι καλύτερο, αφού σας έχουμε δοκιμάσει. Ας λοιπόν να δοκιμάσουμε και ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα. Με δεδομένο ότι η Ευρώπη δείχνει να είναι κουρασμένη, να είναι γραφειοκρατικά αγκυλωμένη, παίζει ανάμεσα σε κρίσεις, πολέμους, οικονομίες, γιατί ένας ψηφοφόρος να επιλέξει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν έχει δεσμεύσεις απέναντί τους. Και να σας δώσω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε τα λόμπι των συμφερόντων να είναι συστατικό της δημοκρατίας της. Σωστά. Από όλο το Ευρωκοινοβούλιο, δύο ψήφοι, από όλο, δηλαδή από τους 700 τόσους ευρωβουλευτές, δύο ψήφοι ήταν κατά. Αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καμία άλλη. Όλες οι άλλες ψήφοι ήταν υπέρ. Δηλαδή, για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει τι είναι τα λόμπι των συμφερόντων, είναι εργαζόμενοι μονοπωλίων, μεγάλων εταιριών, οι οποίοι εξαγοράζουν ευρωβουλευτές προκειμένου να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτά είναι τα λόμπι των συμφερόντων. Και οι μόνοι που ψήφισαν κατά αυτόν τον λόμπι ήταν οι δύο ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Άρα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να αναδείξει τι γίνεται μέσα στην Ευρωβουλή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κανένα άλλο.
Κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Έχω ένα ερώτημα. Μήπως τελικά η αριστερά δεν είναι τόσο ελκυστική? Και όταν λέω αριστερά, μπαίνω όλο το φάσμα από αυτό που λέμε κεντροαριστερά μέχρι την κομμουνιστική αριστερά. Εντάξει, τώρα είναι μια βαθιά ιδεολογική κουβέντα αυτή. Το τι είναι αριστερά, εμείς θεωρούμε ότι κάποια κριτήρια του να είναι κάποιος αριστερός πρέπει να είναι κατά της δικτατορίας του κεφαλαίου, του καπιταλισμού δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να λέγεται αριστερός. Δηλαδή δεν μπορεί να λέγεται ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερός. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε τον καπιταλισμό και συνεχίζει να τον υπηρετεί. Άρα καταλαβαίνουμε ένα σύντομο σχόλιο δηλαδή για κάποια κριτήρια του ποιος είναι αριστερός. Mm-hmm. Γιατί έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι είμαι αριστερός. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά την ακροδεξιά, ιστορικά αν το δείτε και γυρίσετε και πιο πίσω, όταν ο καπιταλισμός περνούσε βαθιές κρίσεις, πάντα ανέβαζε την ακροδεξιά. Ναι. Σαν προστάτητος. Σαν προστάτητος. Mm-hmm. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η ακροδεξιά, ο ναζισμός, ο φασισμός είναι η πιο ακραία μορφή διαχείρισης του καπιταλισμού. Δηλαδή όταν περνάει μεγάλες κρίσεις το σύστημα φέρνει την ακροδεξιά ώστε να τσακίσει το λαϊκό κίνημα για να υπερασπιστεί την εξουσία του κεφαλαίου. Από αυτήν την άποψη γι' αυτό φέρνουν και την ακροδεξιά. Το ίδιο το σύστημα τη συντηρεί. Το ίδιο το σύστημα βάζει πλάτες. Δηλαδή βλέπουμε στην Ιταλία και τη Λεπέν στην Γαλλία, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με το σύστημα. Άρα τι μας το δείχνουν σαν κάτι ριζοσπαστικό και αναστρεπτικό και επαναστατικό? Όχι, είναι το ίδιο το σύστημα. Μάζει δηλαδή η Λεπέν και στην ξεκόλλησε το μυαλό μου, πώς λέει στην Ιταλία. Η Μελόνη, σωστά. Έχουν στηρίξει και με τα δύο χέρια τους πολέμους στην Ουκρανία. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι το ίδιο και το αυτό. Πείτε μου κάτι. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα. Φαντάζομαι ότι να αντιμετωπίζετε και εσείς την επαφή σας με τον κόσμο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα να συζητήσει, να καθίσει ένα τραπέζι? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον ελληνικό λαό, από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από δεξιούς, οι οποίοι καταλαβαίνουν, είναι δημοκράτες, καταλαβαίνουν πέντε πράγματα, καταλαβαίνουν το ρόλο του συστήματος που βρίσκεται η Ελλάδα κτλ. Εμείς τους έχουμε καλέσει. Τώρα το να μπει κάποιος, εμείς είμαστε ένα σοσιαλιστικό ριζοσπαστικό κόμμα, να μπούμε στο ίδιο τραπέζι με κάποιον που έχει υπηρετήσει το σύστημα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά εμείς κάνουμε κάλεσμα σε όλο τον ελληνικό λαό να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τον καλούμε και με την ψήφο του στις 9 του Ιούνιου να μας στηρίξει, γιατί θα το βρει απέναντί του την επόμενη μέρα. Για να μην μπορεί ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης να μας λέει μετά, να μας κουνάει το δάχτυλο, ότι με την ψήφο του λαού εγώ μπορώ να συνεχίσω τα αντιλαϊκά μου μέτρα. Άρα λέτε ότι αυτή τη στιγμή οι προοπτικές είναι ότι μόνο αν, έτσι το μεταφράζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μόνο ένα κοινωνικό κίνημα, ένα εργατικό κίνημα είναι αυτό που μπορεί να δώσει το περισσότερο στην πολιτική? Το μόνο που μπορεί να βάλει φρένο σε αυτό την αντιλαϊκή πολιτική που όλα τα κόμματα μαζί υπηρετούν είναι μόνο το ΚΚΕ. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να τους βάλει φρένα και να τους ανατρέψει εν τέλει. Πάντως και δημοσκοπικά θα έλεγα ότι εντάξει, δεν πάτε και πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά δημοσκοπικά. Η τάση είναι πολύ ανεβασμένη για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και σε επιρροή μέσα στο λαό, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι νούμερο ένα. Σε επιρροή. Μπορεί να μην μεταφράζεται. Μπορεί να μην μεταφράζεται σε ψήφο την τελευταία στιγμή, αλλά μέσα στην επιρροή του λαού, μέσα στα εργατικά σωματεία, μέσα στο κίνημα, το ΚΚΕ είναι το νούμερο ένα. Πάμε και από τη Νέα Δημοκρατία.
Ίσως εδώ και θα ήθελα να το σχολιάσετε, αν ισχύει στην πολιτική αυτό που είχε πει ο Κρόιφ, το να παίζεις ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό, το να παίζεις απλό ποδόσφαιρο είναι το δύσκολο. Εντάξει, δεν μπορούμε να συνδέσουμε ακριβώς το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά έχει μια δόση αλήθειας αυτό που είπε ο Κρόιφ. Το λέω με την έννοια ότι όσο πιο δύσκολη κάνει στην πολιτική, τόσο πιο δύσκολα αυτή περνάει και στην κοινωνία, ενώ όσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία. Θα μπορούσαμε να την απλοποιήσουμε πολύ την πολιτική. Στο μυαλό μου είναι πάρα πολύ απλή η πολιτική. Δηλαδή, δύο τάξεις διεκδικούν την εξουσία, η αστική και η εργατική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα που διαθέτει. Να σας το δώσω, να κάνω ένα παράδειγμα, όχι με λόγια κομμουνιστών, με λόγια καπιταλιστών. Ο Μπάφετ, από τους μεγαλύτερους χρηματολόγους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει πει πριν 2-3 χρόνια, έχει πει επιλέξει. Έχουμε ένα σκληρό ταξικό πόλεμο και αυτή τη στιγμή τον κερδίζουμε κατά κράτος. Το λένε οι ίδιοι δηλαδή. Κύριε Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Σε ευχηθούμε όλοι εδώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.